σε ένα χώρο όπου αναπτύσσεται φωτοβολταϊκό πάρκο. Δεν μιλάμε σε μια περιοχή η οποία είναι αμοιβώς γεωργική, δεν μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει αμοιβώς γεωργικά χαρακτηριστικά, αλλά μιλάμε για μια περιοχή που αναπτύσσεται ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Είχαμε την ευκαιρία και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και να παρουσιάσουμε εικόνες και να πούμε πράγματα που σχετίζονται με την παράλληλη συνύπαρξη τέτοιων δραστηριοτήτων. Όχι, πρώτη φορά που κάνουμε αυτό, αλλά δραστηριοτήτων όπως είναι η βόσχηση των εκτάσεων που καταλαμβάνονται από φωτοβολταϊκά. Σήμερα αυτό πραγματικά είναι πρωτοπόρο και με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση αποδεχτήκαμε την πρόσκληση της ΕΝΕΛ να συμμετάσχουμε και να βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτήν την προσπάθεια. Φίλες και φίλοι, όπως είχα την ευκαιρία να τονίσω επανειλημμένα, από όλες τις πλευρές, τόσο σε πλανητικό επίπεδο, όσο και σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό, η κατεύθυνση η οποία κινείται όλος ο πλανήτης είναι μονοσήμαντα ένας. Είναι η πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. Αυτό βγαίνει από τις παγκόσμιες συνδιασκέψεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες ολοένα και περισσότερο πυκνώνουν, από την εξαγγελία του Green Deal της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μια πολιτική η οποία διαπερνά οριζόντια όλες τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βεβαίως από τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό και την απολιγητοποίηση που εξελίσσεται στην περιοχή μας. Την κατάσταση έρχονται να την τονίσουν και να την αναδείξουν, την αναγκαιότητα δηλαδή προς την κλιματική ουδετερότητα, να την αναδείξουν ακόμα περισσότερο τα έντονα φαινόμενα που ζούμε, είτε οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, είτε οι καταστροφές κ.ο.κ.